με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μάχες γύρω από την στρατηγική σημασία πόλη της Μοσούλης. Εικόνες που μεταδόθηκαν την Παρασκευή από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν πυκνούς καπνούς πάνω από κτίρια της παλιάς πόλης, όπου μένονται κάποιες από τις πιο σκληρές συγκρούσεις. Δυνάμεις του Ιρακινού στρατού σε καθημερινή βάση τίθενται αντιμέτωπες με μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος που εξακολουθούν να βρίσκονται κυρίως στα δυτικά της πόλης. Η Ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιανουάριο την πλήρη απελευθέρωση της Ανατολικής Μοσούλης. Ωστόσο, στο δυτικό τμήμα τα πράγματα είναι δυσκολότερα, καθώς είναι και πιο πυκνοκατοικημένο. Από τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε οι Ιρακινές δυνάμεις με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη της πόλης από τους τζιχαντιστές, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι υπολογίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη ότι έχουν φύγει από την Μοσούλη. Δεκάδες άμαχοι αναγκάζονται καθημερινά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακόμα και με εμφανή κίνδυνο της ζωής τους, καθώς οι μάχες τριγύρω συνεχίζονται. Και όσοι απομένουν είναι αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ηλεκτρισμός και νερό.